Μπορεί η καραντίνα να τελείωσε, όμως ο κορονοϊός είναι εκεί έξω και καραδοκεί. Και εγώ είμαι εδώ φυσικά για να χτίσω το υπέρτατο νοσοκομείο, ένα ναό ο οποίος θα προσφέρει υγεία και μακροζωία, και προφανώς δεν θα πεθαίνει κανένας. Εκτός από την προηγούμενη φορά που ήταν ατύχημα, το υπόσχομαι δεν θα ξαναγίνει. Θα ξαναγίνει, αλλά... ναι. Καλημέρα, καλησπέρα, ό,τι ώρα για να βλέπετε αυτό το βίντεο, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Και η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα τόσο πολλά άτομα να θέλετε και τρίτο επεισόδιο από αυτό το παιχνίδι. Οπότε ναι, σήμερα το κάνουμε πραγματικότητα. Μάλιστα, το δεύτερο επεισόδιο είχε πάει καλύτερα από το πρώτο. Για κάποιο λόγο είχε παραπάνω like από το πρώτο. Κάτι το οποίο δεν βγάζει νόημα. Οπότε ξέρεις τι, πάτα like σε αυτό το βίντεο να πάει και αυτό πιο πολλά από το δεύτερο. Και πούσε, κάνε και την εγγραφούλα σου, γιατί όταν ανέβει το τέταρτο επεισόδιο θα με λες, άντε, ανέβασε το τέταρτο επεισόδιο. Εγώ θα σου πω, έχει ανέβει. Αλλά γραφούλα δεν έκανες, μπαγασάκο, οπότε κάνε. Τέλος πάντων, με αυτά και με αυτά δεν το απολέω άλλο, γιατί μπορεί να μας πεθάνει κανένας κιόλας. Πάμε σιγά σιγά να δούμε πού αφήσαμε το παιχνίδι. Νοσοκομείο μου, εδώ είναι. Και κουράδα μου. Αυτή τη στιγμή το υπόλοιπό μας είναι στα 122 χιλιάρικα. Και η αξία του νοσοκομείου στα 309. Αναπτυσσόμαστε. Παρ' όλα αυτά, είμαστε level 5, ακόμα έχουμε λίγο δρόμο για να ανεβάσουμε τη φήμη του νοσοκομείου. Κάτι το οποίο φαντάζομαι θα γίνει με τον καιρό. Οπότε για να δούμε λίγο πού αφήσαμε τα πράγματα. Όπα! Χαμός πανικός. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Έχουμε κάποια μηνυματάκια. Έχουμε τη Θηρορό, η οποία θέλει να τη δώσουμε, λέει, αύξηση για να καθαρίζει καλύτερα τους σημετούς από κάτω. Άντε καλά, επειδή είναι για την καθαριότητα, πάρτο. Έχουμε και δεύτερο. Ο Λόρενς εδώ θέλει να γίνει από μαθητής νοσοκόμος, junior νοσοκόμος. Και αυτό θα του δώσει κάποιες παραπάνω δυνατότητες εδώ. Όχι τώρα, ακόμα είσαι νέος. Και μας δίνει και challenge στο παιχνίδι εδώ πέρα. Λέει ότι υπάρχει μια φοβερή πανδημία. Και αυτό συνέβη γιατί ένα άλλο νοσοκομείο, όχι το δικό μας, προφανώς δεν το έκανε το δικό μας, λέει παρουσίασε κάποια εσφαλμένα διαγράμματα. Λοιπόν, καλό είναι να μην παίζετε με αυτά τα πράγματα, γιατί πεθαίνει και κόσμος. Και λέει εδώ πέρα ότι αν καταφέρει το δικό μας νοσοκομείο μέσα σε 4 μέρες να θεραπεύσουμε ασθενείς με τα βαρεμένα κόκαλα, ναι, έτσι ακριβώς μεταφράζεται στα ελληνικά, θα πάρουμε κάποια χρήματα. Οπότε πάρτο, το δέχομαι και λογικά θα χρειαστεί να κάνουμε ένα ξεχωριστό χώρο για όταν έρθουν αυτοί οι περίεργοι άνθρωποι. Αυτοί εδώ είναι. Ήρθανε. Ωραία, αυτός εδώ είναι και διαβαστερός. Hey! Διαβάζει από τη βιβλιοθηκούλα που έχουμε βάλει. Πάρα πολύ καλά. Τώρα, αν προλάβουμε όλους να τους θεραπεύσουμε, καλώς. Αυτό το νούμερο 13 εδώ δεν μ' αρέσει. Υπάρχει θέμα. Έχουμε πάρα πολύ ουρά στο δωμάτιο γενικής διάγνωσης. Αυτό είναι πρόβλημα. Αυτό σημαίνει ότι καλό είναι να πουλήσω όλο αυτό το δωμάτιο και να φτιάξω δύο ίδια δίπλα-δίπλα. Για να έχουμε μεγαλύτερη παραγωγικότητα, κυρίες και κύριοι. Νομίζω είναι κομπλέ. Και τώρα έχουμε δύο ίδια. Θα βάλουμε και έναν γιατρό εδώ πέρα. Το Logan Paul. Παπαπαπαπα. Μπες μέσα. Εδώ οι τρελάκι δεν συνεχίζουν και έρχονται από το χωριό. Δεν τελειώνει με τίποτα αυτή η αρρώστια. Η ουρά μεγαλώνει επιλητικά. Και ξέρετε τι θα κάνω γι' αυτό εδώ. Μάλλον ήρθε η ώρα να πάρουμε ένα δεύτερο χώρο για να βεκτείνουμε λίγο το νοσοκομείο μας. Έχει κάποια οικόπεδα εδώ δίπλα. Το budget είναι λίγο σφιχτό, είναι η αλήθεια. Οπότε καλά θα κάνουμε να αρχίσουμε με το μικρότερο. Και όταν βγάζουμε λεφτά με το τσουβάλι, να πάρουμε και τα άλλα δύο που απομένουν. Οπότε ναι, πάμε λίγο να επεκταθούμε γιατί δεν μας βλέπω καλά για την ώρα. Και θέλει 13 μέρες για να χτιστεί. Φτούσου! Δεν πειράζει. Αυτή η καημένη παιδική χαρά που είναι εδώ στη μέση του πουθενά τουλάχιστον θα καταστραφεί για το δημόσιο καλό. Έχουμε 14 άτομα στην αναμονή. Ούτε στο είκα τέτοια αναμονή. Το καλό είναι ότι τα πράγματα προχωράνε ομαλά. Δεν βλέπω κάτι περίεργο. Και ξεκλειδώσαμε την καρδιολογία. Υπέροχα. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Ότι θα μπορώ να κάνω επιτέλους εγχειρήσεις ανοιχτής καρδιάς. Ό,τι καλύτερο. Αυτό ήθελα να κάνω πάντα στη ζωή μου. Ποπ, 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 ποπ. Του ραγίσαμε την καρδιά του καημένου. Του είπαμε ότι δεν θα γίνει τραγουδιστής τελικά. Και τώρα θα πάει να αυτοκτονήσει. Λοιπόν, αυτός ο ψυχολόγος εδώ δεν τα πάει καθόλου καλά. Και όλη την ώρα κολοβαράει και παίρνει να πιει σπράιτ. Να σου πω κάτι. Απολύεσαι, φίλε μου. Φεύγει τρέχοντας κιόλας. Μάλλον ήθελε καιρό να φύγει και δεν μας το έλεγε. Και στη θέση του θα πάρουμε. Εδώ, ο Τζέικ. Βεβαίως. Κάνει, λέει, τους ανθρώπους να νιώθουν άρρωστοι. Γενικότερα έχει νεύρα όταν δεν είναι χαρούμενος. Και βρωμίζει στο νοσοκομείο. Τέλεια. Προσλαμβάνεις. Κανόνισε να βγουν και άλλοι τρελοί από εδώ μέσα. Συνεχίζουμε. Τι γίνεται με το καινούριο μας νοσοκομείο. Έρχεται η ανάπτυξη. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε και το δεύτερο χώρο εδώ πέρα. Τα βασικά πραγματάκια για το δεύτερο νοσοκομείο είναι σχεδόν έτοιμα. Και έχουμε από ό,τι βλέπετε πάρα πολύ χώρο για να ασχοληθούμε με ιατρικά δωμάτια. Αυτό που θέλω να δω είναι φυσικά το δωμάτιο καρδιολογίας. Θα το βάλουμε εδώ. Αυτό το μέγεθος πρέπει να είναι καλό, να έχει και δύο παραθυράκια. Γιατί γενικότερα ο κόσμος θα εδρώνει πάρα πολύ εκεί μέσα. Πρέπει να βάλουμε και μια καρδιολόγο λογικά. Όλοι για κάποιο λόγο. Πετά σκουπίδια στο νοσοκομείο. Δεν πρώτο καταλάβω αυτό. Και η συγκεκριμένη είχε πάει και στο MasterChef. Ωραία, τέλεια. Το καλύτερο προσωπικό έχουμε. Αφού έχουμε πολλά άτομα που τους αρέσει να κάνουν σκουπίδια, βάλε κάδους παντού. By the way, ο καημένος που απολύσαμε πριν ακόμα στο δρόμο είναι και φεύγει. Τον πατήσει κανένα αυτοκίνητο έτσι όπως πάει.
Πάει κανείς στο δεύτερο νοσοκομείο ή τζάμπα το φτιάξαμε. Αυτός είναι ο πρώτος που πήγε. Οπ, καλησπέρα. Ήρθε να χάσετε κιλά. Βίρος. Ναι, τα κατάφερε. Το σκεφτότανε λίγο. Για να σε δούμε. I'm fast as fuck, boy. Μπράβο. Καρούμενη τη βλέπω. What? Άκουσα κάτι. Τι. Stop, περίμενε. Treatment failed. Η Άνικα. Όχι, θα μπορούσε να είναι η γιαγιά μου. Μισό λεπτάκι. Θες να μου πεις, εσύ εδώ πέρα που κάθεσαι πίσω από το φυτό, ότι είχαμε ποσοστό επιτυχίας 93%. Και άφησε τη γιαγιά να πεθάνει. Μάλιστα, ο τύπος είναι σε φάση, μην τα λες εμένα, πες τα εδώ στο φυτό που κάθεται μπροστά μου. Πέθανε. Όχι πάλι! Έχουμε πρόβλημα. Πέθανε μια γιαγιάκα. Μια γιαγιάκα που θα μπορούσε να ήταν δικιά μου γιαγιά, δικιά σου γιαγιά και πέθανε σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο. Πώς ακριβώς θα ανεβάσουμε τη φήμη μας αν πεθαίνει ο κόσμος? Αυτός τι? Τι έχει εδώ? Έχει ένα κοτόπουλο πάνω στο κεφάλι του. Ξέρεις τι, πάω πιο μακριά. Μπορώ να κολλήσω κι εγώ τίποτα τέτοιο. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε για την ώρα είναι να αναβαθμίσουμε δύο μηχανήματα, λέει εδώ πέρα. Πάρα πολύ σημαντικό να αναβαθμίζουμε τα μηχανήματά μας για να μην έχουμε μελλοντικά άλλους θανάτους. Εντάξει, γενικότερα όλα κυλάνε ρολόι. Αν εξαιρέσουμε τη γιαγιάκα που πέθανε πριν. Εδώ άλλος ξεβούλωνε τη χέστρα. Κάναμε και τη μύτη μας έτσι. Ενώ πιάσαμε τα σκατά ο καθενός που πέρασε από εκεί πέρα. Αυτός εδώ ζητάει πάλι προαγωγή. Ξεστή. Πάρτινα ρε, πάρτινα. Είμαι ανοιχτοχέρι σήμερα. Και φυσικά άλλη μια καινούρια ασθένεια, ναι. Γιατί σε αυτό το παιχνίδι όλες οι ασθένειες του Μεσαίωνα έχουν έρθει και έχουν μαζευτεί στο τώρα. Με ραγισμένη καρδιά εδώ πέρα. Του ανακοινώσαν ότι θα πεθάνει σε δύο μέρες. Οπα, 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 περίμενε, αυτό πρέπει να το δούμε. Έχουμε θεραπεία για σένα, λέει. Τελικά, ναι, του είχε κολλήσει. Περίμενε, τι! Οπα, stop, wait. Του είχε κολλήσει ένα κοτόπουλο στο κεφάλι. Το βγάλαμε με επιτυχία και τώρα έχει βγάλει αυτό το κρανίο από πάνω του. Λέει ότι θα πεθάνει. Υποτίθεται ότι το σώσαμε. Γιατί πεθαίνει? Είχε επιπλοκές, ας πούμε. Δεν μπορώ και δεύτερο θάνατο σε ένα βίντεο. Θες να μου πεις ότι τώρα θα περιφέρεσαι στο νοσοκομείο μου ως φάντασμα και θα τρομάσεις τον κόσμο? Τον τρόμαξε, έφυγε! Τράβα τον! Με τη σκούπα, γρήγορα! Μπράβο! Πάρε ένα διάλειμμα γιατί το αξίζεις. Και ξέρεις τι? Πάρε και full προαγωγή. Μπράβο, συγχαρητήρια. Τέτοιους εργαζόμενους θέλω. Να δουλεύουν με πάθος ό,τι και αν έχουν να αντιμετωπίσουν. Δεν μ' αρέσει αυτός εδώ. Τον προσλάβαμε και κάνει όλο διάλειμμα. Τον έχετε δει, ε? Πίσω στη δουλειά, γρήγορα. Και η καρδιολογία εδώ πέρα, μια χαρά. Πρέπει να είναι το πιο ενδιαφέρον δωμάτιο που έχουμε ως τώρα. Ούτε ενέσεις, ούτε φάρμακο, ούτε τίποτα. Απλά τρέχεις. Έχουμε μηνυματάκια, τι είναι? Μάλιστα, καινούργια μεσαιωνική ασθένεια, καινούργια μεσαιωνική ασθένεια. Καινούργια μεσαιωνική ασθένεια. Και ναι, θεραπεύσαμε 100 ασθενείς. Αυτά είναι. Πάρα πολύ καλά όλα αυτά. Και επειδή έχω και λάμπα στο κεφάλι, τα διαβάζω πολύ καλύτερα. Πήραμε και βραβεία εδώ πέρα. Μπράβο, 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 μπράβο. Μπαίνουμε λίγο στα βαθιά τώρα. Σοβαρεύουν τα πράγματα. Έχει ζουμί υπόθεση. Και έχει και profit από ό,τι βλέπω. Βέβαια, θεωρώ ότι μετά από λίγο καιρό αυτό το νούμερο θα είναι αρκετά αστείο, καθώς θα βγάζουμε πολύ περισσότερα χρήματα. Αλλά ναι, θα πάρει καιρό. Ξέρετε τι, θα πάρω και δεύτερο οικόπεδο δίπλα. Για να το φτιάξουμε στο επόμενο βίντεο. Το αγοράζω. Σε 15 μέρες θα έχει χτιστεί. Πάμε λίγο. Και έχουμε και άλλα challenge εδώ πέρα για να ανεβάσουμε τη φήμη του νοσοκομείου και εν τέλει να γίνουμε το νούμερο ένα νοσοκομείο παγκοσμίως. Σε αυτό το παιχνίδι τουλάχιστον. Α, ναι. Αυτά. Λοιπόν, αυτό ήταν το σημερινό επεισόδιο με το Two Point Hospital, το οποίο το ζητούσατε πάρα πολλά άτομα, οπότε δεν μπορώ να χαλάσω χατήρι, το γνωρίζετε αυτό. Κάνε ένα like τώρα εσύ που βλέπεις αυτό το βίντεο, αφού σας αρέσει να κάνετε like και να τα πηγαίνουμε λίγο ανάποδα με τα επεισόδια. Μια εγγραφή άμα είσαι καινούριος και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Τα λέμε!